Λοιπόν, τώρα, κυρίες και κύριοι, από εδώ θα με ακολουθήσετε. Θα σας δείξω την μεγάλη πρωταγωνίστρια στο έργο Fit στο Θέατρο Βικτόρια. Αγαπημένη φίλη, είμαι πολύ μεγάλος φαν και τρέμω, κυρίες και κύριοι, Ζωγιά Σεβαστιανού. Ξανά. Καλά, μην τα λες και έτσι. Η μεγάλη πρωταγωνίστρια και αυτά. Γυρέμισε. Δεν λέω όμως ψέματα. Εντάξει, νομίζω ότι όλη η ρόλη εδώ πέρα είναι κάπως. Σου είπε το ξαναθάς εδώ. Ναι, μου το έχεις πει. Μου το έχεις πει. Πάλι έκπληξη όμως. Τι εννοείς? Έκπληξη. Γιατί? Όλη η αριστοκρατία, όλο το. Ηθοποιός είμαι τώρα, λίγο να θα κάνω ένα πράγμα μόνο. Κάνουμε πολλά πράγματα, διάφορα. Εξαιρετική. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Πώς νιώθεις, για πες. Κοίταξε να δεις. Πριν έρθω, είδα πάρα πολλά στο Facebook. Δηλαδή, ο κόσμος ενθουσιασμένος να πάει οπωσδήποτε. Να... Ναι. Έχει δηλαδή έχει γίνει ένας θόρυβος. Κοίταξε. Μπρος το καλό. Ναι, κοίταξε να δεις. Είναι το θέμα τέτοιο και είναι και η παράσταση, η προσέγγιση του θέματος αυτού, της οροθετικότητας που είναι βέβαια ένα αρκετά δύσκολο θέμα, είναι η προσέγγιση του, γιατί η προσέγγιση του είναι κομική. Όχι μόνο, αλλά είναι κυρίως, δηλαδή εκεί που λες, έρχεται σαν κύμα το κομικό και σε το δίνει από την άλλη μεριά. Και γι' αυτό μάλλον αρέσει στον κόσμο αυτό το πράγμα. Είναι μια ειλικρινής προσέγγιση κατά τη γνώμη μου, η οποία το έργο δηλαδή βασικά δεν αναφέρεται στην οροθετικότητα, αναφέρεται στις σχέσεις των ανθρώπων. Η οροθετικότητα έρχεται σαν καταλύτης, πιστεύω, στις σχέσεις των ανθρώπων. Αναφέρεται σε σχέσεις, ζευγαριών, σε σχέσεις γονεϊκές, σε σχέσεις, αναφέρεται στις σχέσεις. Αυτό. Να πούμε ότι και σε προηγούμενη παράσταση πάλι μία μάνα έκανες. Ναι, με κυνηγάει φέτος η μάνα, δεν ξέρω γιατί. Λες να γίνεται κάτι με το παιδί μου, γιατί έχω και ένα γιος. Δεν είναι εδώ, να πήγαινε όλα καλά και να είναι υγιέστατο. Σε ευχαριστώ πολύ. Αλλά το... ναι. Εδώ όμως η μάνα είναι ότι έχει με το ποτό, είναι στον κόσμο της, είναι... Άλλη. Εκεί, στο άλλο έκανα μία μάνα δυναμική, τέλος πάντων μία μάνα... Δεν τον άφηνε να πάρει ανάσα. Να πάρει ανάσα. Εδώ κάνω μία μάνα μάλλον ανήλικη, δηλαδή. Μία μάνα που περιμένει από το γιο της να είναι ο γονιός της και αυτή να είναι το παιδί. Εντάξει, έχει μια μετατροπή, αλλά τέλος πάντων κάνω μια τέτοιου είδους μάνα. Χώνεται και μέσα στα πόδια. Ναι, όχι. Ναι, σαφέστατα, γιατί λειτουργεί σαν ανήλικη. Λειτουργεί σαν να είναι αυτή το παιδί και να είναι ο γιος ο γονιός. Αυτό. Και ποιες ήταν οι δυσκολίες αυτού του ρόλου σε σχέση με τον προηγούμενο? Κοίταξε να δεις, να σου πω, καταρχήν μία συμπεριφορά έτσι, πολύ κυρίας και πολύ αυτό που δεν είναι εμένα το φυσικό μου αυτό, όπως καταλαβαίνεις. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι τα ψεύτικα νύχια τα κάψα. Ήμουνα με τον αναπτήρα ξαφνικά λαμπάδια. Αυτό θέλω να σου το πω, και τόσο πολύ το έχω. Επίσης έπρεπε να βρω τι οθεί αυτή τη γυναίκα να είναι έτσι. Γιατί εντάξει, λέμε ας πούμε είναι μια γυναίκα αλκοολική, αλλά όλα αυτά για να είναι ηθοποιό θέλουν μια δικαιολογία από κάτω. Γιατί αυτή η γυναίκα είναι έτσι. Άσχετα αν ο θεατής μπορεί να καταλάβει, να μην καταλάβει τους λόγους, αν λείπει αυτό, δεν θα είναι ολοκληρωμένος ο χαρακτήρας. Από μένα, αν λείπει. Εγώ οφείλω να το φέρω αυτό το πράγμα. Τι σου λέει ο κόσμος γενικότερα? Ότι αρέσει. Η παράσταση αρέσει. Ναι. Αρέσει. Για σένα τι λέει ο κόσμος? Ότι αρέσω. Σε ρώτησε. Ταπεινή και δεν θες. Καλά, ήταν και καταφρονεμένη. Όχι, δεν είμαι ταπεινή, αλλά... Αλλά ναι, εντάξει, τα σχόλια είναι θετικά. Καλά, δεν έρχεται και ποτέ κανένας να σου πει: μωρέ Κωνσταντίνε, δεν μ' αρέσεις. Πώς ήσουν να έτσι. Ναι, σωστά. Ποτέ κανένας δεν θα έρθει να το κάνει αυτό το πράγμα. Έχατε, τελευταία φορά δουλέψατε με τον κύριο Κομνηνό στη Φαλακρή Τραγουδίστρια. Καλά, με τον Δημήτρη μας συνδέει μια πολύ παλιά φιλία από το 90. Προ είχαμε χαθεί και βρεθήκαμε τελείως τυχαία. Μια τυχαία συνάντηση. Ρώτησα, εγώ ήμουν, έψαχνα να βρω κάτι και ήταν ο Δημήτρης σε ένα θέατρο. Και ρωτάω κάποιον που ήταν απ' έξω και μου λέει: δεν ξέρω, για να δω. Και φωνάζει Δημήτρη. Και βλέπω τον Κομνηνό και βγαίνει. Αυτό που έγινε το 2011-12, εκεί κάπου. Νομίζω το 12. Αν δεν κάνω λάθος. Έγινε τότε.
Και έτσι ξεκίνησε η επανένωση. Βρήκαμε, επειδή είχαμε και κοινές αναφορές τέλος πάντων σαν παιδιά, βρήκαμε και πολλά κοινά αισθητικά σημεία. Ταιριάξαμε. Ναι. Είναι χαρά μου να δουλεύω με τον Δημήτρη. Είναι μεγάλη μου χαρά. Και το καλοκαίρι τι θα κάνεις? Διακοπές. Αναγκαστικές. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τίποτα. Είναι τα πράγματα μόρα τόσο πολύ ασαφή πια. Δεν υπάρχει προγραμματισμός για κάτι. Κάτι συζητάω. Μπορεί να υπάρξει ένα σύριαλ, μπορεί να μην υπάρξει το σύριαλ, μπορεί να υπάρξει κάτι αυτό. Ειδήσεις βλέπεις? Αποφεύγω, δεν συχαίνομαι, αλλά ενημερώνομαι μέσα από το ίντερνετ. Τηλεόραση, όχι, ειδήσεις, τηλεόραση με κουράζουν αφόρητα. Αφόρητα, μου είναι αφόρητες. Όλα αυτά τώρα με την πολιτική σκηνή που με τις εκλογές. Κοίταξε. Εντάξει, θέλω να. Τη γνώμη μου. Αστείο. Συμφωνώ απόλυτα με τη φράση που λέει: αν οι εκλογές αλλάζανε κάτι, θα ήταν παράνομες. Οι εκλογές δυστυχώς δεν αλλάζουν τίποτα. Δεν βρίσκω δημοκρατικό το να διαλέγεις ποιος λύκος θα σε φάει. Κατάλαβες, δεν βρίσκω αυτό δημοκρατία. Απ' την άλλη μεριά είναι τόσο εγκλωβιστικό το σύστημα των εκλογών που αν δεν πας να ψηφίσεις, σε εγκλωβίζει. Αλλά και να πας να ψηφίσεις πάλι εγκλωβισμένο είναι. Δυστυχώς το λάθος μας σε αυτό το πράγμα είναι ότι περιμένουμε κάθε φορά στις εκλογές να εκδηλώσουμε το πολιτικό μας ενδιαφέρον. Το πολιτικό μας ενδιαφέρον έπρεπε να είναι καθημερινό κατά τη γνώμη μου και να εκδηλώνεται με μια καθημερινή πρακτική και όχι μόνο στις εκλογές. Αλλά λειτουργούμε με αναθέσεις. Δεν θέλουμε την ευθύνη να την πάρει κάποιος άλλος. Και τώρα να τελειώσουμε γλυκά. Για πες. Κάτι που δεν κάναμε στην προηγούμενη συνέντευξη. Ναι. Θέλω να στείλεις στο γιο σου που ξέρω τον αγαπάς πολύ, να του στείλεις ένα μήνυμα. Αχ, στο παιδάκι μου. Ελπίζω να γίνει ένας συνειδητοποιημένος άνθρωπος ώστε να μπορέσει να καταλάβει τι είναι αυτό που του ταιριάζει στη ζωή του για να το ακολουθήσει. Αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και ακόμη μια φορά. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε και να έχεις πάντα επιτυχίες και εμείς σας απολαμβάνουμε και να σε χειροκροτούμε. Να σε χειροκροτούμε, τόπα. Και εσύ Κωνσταντίνε, και να πάει καλά το καινούριο σου βιβλίο, εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ.